Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου τη δυναμική συγκέντρωση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, όλων των μεταλλεργατών, όλων των σωματείων της ΠΟΕΜ και όλων των σωματείων που συμπαραστέκονται. Βλέπουμε εδώ εργαζόμενους των ναυπηγείων Ελευσίνας, ναυπηγείων Σκαραμαγκά, εργαζόμενους της ΕΑΒ, των ΕΑΣ, των Χαλιβουργιών. Είμαστε όλοι εδώ, όλοι εδώ για να στηρίξουμε ένα δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. 6 μήνες τώρα δίνουν μάχη και η μάχη αυτή δίνεται για όλους μας. Μιλούν για ανάπτυξη. Ανάπτυξη χωρίς τη ΛΑΡΚΟ και επενδύσεις σε αυτούς, τους τομείς της βαριάς βιομηχανίας, δεν μπορεί να γίνει. Η ΛΑΡΚΟ είναι βιώσιμη, συνάδελφοι. Έχει δυνατότητες να εξασφαλίσει εργασία σε πάνω από 1.200 εργαζόμενους. Έχει τεράστιες αναξιοποίητες δυνατότητες να αναπτυχθεί και να προσφέρει ακόμη χιλιάδες θέσεις. Ακούει κανένας? Θα πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο. Ακούει κανένας? Θα πρέπει να αποσυρθεί το άρθρο 21 του 46-64 του 20 και να σταματήσει η εκαθάριση. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ο δημόσιος έλεγχος και η ορθολογική διαχείριση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Θα πρέπει να διασφαλιστούν όλες, επαναλαμβάνω, οι θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να καταργηθούν όλες οι παράνομες και οι εξοντοτικές περικοπές που πραγματοποιήθηκαν με την ειδική διαχείριση. Θα πρέπει να στηριχτεί και να εσυγχρονιστεί, γιατί έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες η ΛΑΡΚΟ. Και με αυτόν τον τρόπο να ανοίξουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Με αυτά θα κλείσω. Θα πω ένα μπράβο σε όλους, ένα δυνατά σε όλους και να κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ. Η ΠΟΕΜ θα είναι πάντα δίπλα και πάντα μπροστά στους αγώνες. Ευχαριστώ.